Κόκκινης, χορηγός επικοινωνίας ο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας. Γεια σας. Το ένα μετά το άλλο προσγειώθηκαν με ασφάλεια στην Καλαμάτα τα αεροσκάφη τύπου Σύρους. Σε μια ειδική τελετή στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, η χώρα μας υποδέχτηκε για πρώτη φορά τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της Ένωσης Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών Τύπου Σύρους. Τα αεροσκάφη τύπου Σύρους θεωρούνται ίσως τα πιο τεχνολογικά προηγμένα ελαφρά μονοκινητήρια αεροσκάφη στον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα 38 αεροσκάφη τύπου Σύρους που προσγειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Το χαρακτηριστικό τους είναι το βαλιστικό αλεξίπτωτο, που αποδεικνύεται σωτήριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το βαλιστικό αλεξίπτωτο που επιτρέπει στα υπερελαφρά αεροσκάφη να προσγειωθούν κάθετα με ασφάλεια, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό και πρόκειται για το πιο πρωτοποριακό αεροπορικό σύστημα ασφαλείας που έχει ανακαλυφθεί στον αιώνα μας. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί ο αεροπορικός τουρισμός στη χώρα μας και η Ελλάδα να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο έλξης για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών αεροσκαφών. Η Ελλάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι το κλίμα, δηλαδή 300 μέρες ηλιοφάνεια, όπως είναι οι εναλλαγές των τοπίων, οι οποίες είναι ακριβώς αυτές που έλκουν τέτοιους αεροπόρους για τον αεροτουρισμό. Όμως, λόγω της γραφειοκρατίας, λόγω της έλλειψης καυσίμου στα αεροδρόμια των νησιών και στην υπηρετική Ελλάδα, και λόγω των ωραρίων των αεροδρομίων, τα οποία για παράδειγμα ανοίγουν και κλείνουν περίεργες ώρες, για παράδειγμα το χειμώνα μπορεί να ανοίγουν 2 ή 3 ώρες την ημέρα, δημιουργεί ένα πρόβλημα και ασφάλειας, αλλά γενικά είναι κάτι το αρνητικό. Αυτά πρέπει να αλλάξει. Τους σύνεδρους υποδέχτηκαν τα μέλη της Ελληνικής Αερολέσχης Υπτάμενη Εμπειρία και η Πανελλήνια Ένωση Πιλότων που ήταν συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Οι σύνεδροι υψηλού οικονομικού επίπεδου που ήρθαν μαζί με τις οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα μας και τη φιλοξενία της. Δοκίμασαν τα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που παράγει η Μεσσηνία, όπως λάδι, ελιές, κρασί, μέλι και φρούτα. Η κόπα έχει 4.200 μέλη σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ για να συμμετάσχουμε στο συνέδριό μας και σας ευχαριστούμε όλους σας για την εκπληκτική υποδοχή και φιλοξενία. Εκτός από τους θησαυρούς της μεσσηνιακής γης, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική παράδοση, αλλά και να χαρούν το ελληνικό καλοκαίρι.